Ψήφισμα διαμαρτυρίας, το οποίο συνυπογράφεται από εκπροσώπους 45 σωματείων και οργανισμών του Ρεθύμνου, παρέδωσαν σήμερα στον αντιπρίτανη Κώστα Τζανάκη, φορείς του τόπου, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη αντίθεσή τους στην περιραίουσα φημολογία που κάνει λόγο για ενδεχόμενη μεταφορά του τμήματος ψυχολογίας στο τμήμα επιστημών υγείας των σχολών του Ηρακλείου. Ήρθαμε μία μικρή εκπροσώπηση που υπέγραψε τις 15 Μαρτίου του 2011 ένα ψήφισμα για την διολίσθηση των υπηρεσιών και σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο. Ήρθαμε να το παραδώσουμε στις καινούριες Πριτανικές Αρχές. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις σοβαρότατες ενδείξεις προεργασιών για τη μεταφορά της Σχολής Ψυχολογίας στο Ηράκλειο. Το ενδεχόμενο αυτό της συρρήκνωσης των σχολών του Ρεθύμνου έχει θορυβήσει καθηγητές και φοιτητές, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά σε κάθε τέτοιο σχεδιασμό που θα υποβαθμίσει το Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, έχοντας στο πλευρό τους και την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου. Διαμαρτυρόμαστε λοιπόν έντονα για τις εμφανείς πλέον προσπάθειες αποδυνάμωσης του. Το τμήμα ψυχολογίας ανήκει στο Ρέθυμνο. Ο κύριος αντιπρίτανης μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όμως δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Ήρθαμε για να προλάβουμε ορισμένα πράγματα πριν ξεφύγουν από τον έλεγχό μας. Είμαστε σε συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο Ρεθύμνης, τον κύριο Μαρινάκη. Πιστεύουμε ότι οι αρχές είναι πρόθυμες να μας συμπαρασταθούν στον κόσμο και να αγωνιστούν για αν τεθεί κάποιο τέτοιο θέμα. Και το επόμενο βήμα είναι πολιτικό πλέον. Εμείς είμαστε απλά μια ομάδα από 45 σωματεία, οργανισμούς και συνδέσμους του Ρεθύμνου που πονάμε τον τόπο, θέλουμε να προλάβουμε πράγματα και θέλουμε να εκφράσουμε την έγνοια μας για το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο. Ο αντιπρίτανης που παρέλαβε το σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας διαβεβαίωσε πως δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα μεταφοράς του τμήματος ψυχολογίας, ενώ οι φορείς δήλωσαν πως θα είναι σε επαγρύπνηση παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.